Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα μουσικό ταξίδι στο χρόνο. Αυτή τη φορά δεν θα ασχοληθούμε με μία δεκαετία, αλλά με μία πενταετία. Και αυτό γιατί τα ιστορικά γεγονότα της περίοδου είναι τέτοια που νομίζω ότι θα είναι καλύτερο να τους δώσουμε το βάρος που απαιτούν. Θα μιλήσουμε λοιπόν αυτή τη φορά για την πενταετία 1940-1945. Πριν να ξεκινήσουμε με την ιστορική μας αναφορά και πριν να δώσουμε την μουσική και το πώς αυτή επηρεάστηκε από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να σας πω ότι οι προηγούμενες εκπομπές του μουσικού ταξιδιού στο χρόνο που διερευνούν αυτή τη σχέση, την αλληλένδετη σχέση μεταξύ ιστορίας, ιστορικών γεγονότων και της μουσικής που παράγεται στην κάθε περίοδο, μπορείτε να τα βρείτε στο αρχείο του Cosmos FM στο www.cosmosfm.org. Πριν να ξεκινήσουμε να κάνουμε οποιαδήποτε αναφορά ιστορική ή άλλη σε αυτή την κρίσιμη για την ελληνική αλλά και παγκόσμια ιστορία περίοδο, δηλαδή την περίοδο 1940-1945, πάμε να κάνουμε μία πρώτη μουσική γέφυρα που θα μας βάλει στο κλίμα της εποχής. Θα ακούσουμε το τραγούδι που συνέθεσε ο Παναγιώτης Τούντας σε ερμηνεία του Στελάκη Περπινιάδη, «Μη σε φοβίζει ο πόλεμος». Είναι ένα τραγούδι ρεπέτικο και θα ακούσουμε και αργότερα και άλλα αυτού του είδους. «Μη σε φοβίζει ο πόλεμος», καθώς θα μιλήσουμε για πόλεμο. Λοιπόν, να δούμε τι συνέβη αυτή την πολύ κρίσιμη πενταετία στην Ελλάδα. Μιλάμε βέβαια για την πενταετία 1940-1945.
Τα ενθουσιώδη πλήθη που γέμισαν τους δρόμους των ελληνικών πόλεων το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, πανηγυρίζοντας στο άκουσμα της είδησης ότι η Ελλάδα είχε μόλις απορρίψει το ιταμότελα σύγγραφο της φασιστικής Ιταλίας, δεν υποψιάζονταν ότι τη μέρα εκείνη άνοιγε για την ιστορία της νεότερης Ελλάδας ένα κεφάλαιο που σε σημασία και μελλοντικές συνέπειες συγκρίνεται μόνο με εκείνο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1921. Είναι αμφίβολο αν το έχει υποψιαστεί και η ίδια η ηγεσία της χώρας. Και πώς ήταν άλλωστε δυνατό, όταν, όπως αποκαλύφθηκε και στο τέλος του πολέμου, η ανθρωπότητα ολόκληρη, μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα των 6 χρόνων που διήρκησε αυτός ο πόλεμος, κατόρθωσε να διανύσει ολόκληρη απόσταση αιώνων, τουλάχιστον όταν μιλάμε για την τεχνολογία του πολέμου. Καθώς σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την τεχνολογία του πολέμου, έχουμε αιώνες που χωρίζουν τους λογχοφόρους του πολωνικού υπηκού, που τα πυρά των Γερμανών θέρισαν το 1939, από τις αμερικανικές ατομικές βόμβες της Χιροσίμα και του Ναγκασάκη, που έγραψαν με έναν αδιανόητο όλεθρο τον επίλογο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Το διάστημα από την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 40-41 ως την απελευθέρωση της Αθήνας τον Οκτώβριο του 44 πλαισιώνεται από δύο εικόνες ενός πλήθους που παραλυρεί. Στην πρώτη, κυριευμένο από ένα δίκαιο πολεμικό μένος εναντίον των απανωτών φασιστικών προκλήσεων, τη δεύτερη πλημμυρισμένο από απέραντη ανακούφιση για το τέλος του πολέμου και την απαλλαγή από το φασιστικό βραχνά. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο εικόνες, με την έντονη συμβολική φόρτιση, γράφηκαν πυκνές σελίδες εθνικής ιστορίας και ατομικής μνήμης και συνειδητοποίησης. Σελίδες θριάμβου στα βουνά της Αλβανίας, σελίδες απόγνωσης και ζώφου από τη γερμανική εισβολή, από τις μαύρες μέρες της τριπλής γερμανικής, ιταλικής και βουλγαρικής φασιστικής κατοχής, από τις νύχτες του τρόμου, του καταδότη συνεργάτη των κατακτητών, από τα μπλόκα, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις, τα βασανιστήρια, τις εκτελέσεις, την πείνα, την αρρώστια, τον αποδεκατισμό. Σελίδες ανάτασης και ελπίδας από το φούντομα της αντίστασης στα βουνά της ελεύθερης Ελλάδας και στους δρόμους των αδούλωτων πόλεων. Σελίδες χαράς για τα πλήγματα των ανταρτών κατά των κατακτητών, για τις νίκες των συμμάχων στο Ανατολικό Μέτωπο, στη Βόρεια Αφρική, στις ακτές της Σικελίας και της Νορμανδίας. 1940-1944. Τόσα πολλά μέσα σε λίγη ώρα, όπως άφησε παρακαταθήκη στη μνήμη και το συναίσθημα των επιγενωμένων ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης, γράφοντας για τη μεγάλη έξοδο. Τόσα πολλά και ακόμα διανόητα για αυτούς που τα έζησαν. Τόσα πολλά ακόμα και μέσα στις λιγοστές εφρόσινες μέρες που κύλησαν από τους πανηγυρισμούς για την απελευθέρωση στις 12 Οκτωβρίου ως το μεσημέρι 3 του Δεκέμβρη, όταν ακούστηκαν οι τυφλοί πυροβολισμοί κατά διαδηλωτών στην πλατεία Συντάγματος και έπεφταν στο οδόστρωμα οι πρώτοι νεκροί του εμφυλίου. Της επόμενης, πραγματικά σκοτεινής σελίδας της ελληνικής ιστορίας που θα μελετήσουμε την επόμενη φορά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, έτσι για να κλείσουμε αυτή την ιστορική αναφορά στην πενταετία 1940-1945, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα ελαφρά της εποχής με τον Νίκο Γούναρη. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Ντούτσε Ντούτσε» και αμέσως μετά επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για το πώς ακριβώς διαμορφώθηκε το μουσικό άκουσμα αυτής της τόσο κρίσιμης, της τόσο μοναδικής για τα ιστορικά δεδομένα της Ελλάδας περίοδου. Μας κοιτούσε με ένα μάτι ο Μπενίτο από καιρό. Κάτι είχε στο νου του κάτι φοβερό και τρομερό. Και μια νύχτα ήθελε να πάρει την Ελλάδα στα κλέφτα. Αλλά του φανεί φαντάρι δεν περνούν σε μας αυτά. Ήθελε να γίνει αφέντης να τον τρεμιεράς. Μα τον πρόφτας ο Λεβέντης όπου στάν Ελλάς. Ντούτσε ντούτσε μη μας κάνεις τον γάργα. Ντούτσε ντούτσε μόνο να παλάργα. Με τη φορά που έχουν πάρει οι τσολιάδες κι οι φαντάροι εκπομπή θα κάνουν απ' τον πάρει. Thank you.
Είχε τάξει με καμάρι ο Βενίτο κεραυνός, την Ελλάδα πως θα πάρει ως την πρώτη του μηνός. Μα σαν του φέτο χαμπάρι το στραπάτσο του Τσολιά, έταξε πως θα την πάρει μόνο την πρωταφυλιά. Οι δικοί μας οι λεβέντες για άλλη μια φορά είπαν μερικές κουβέντες στο Παλίκαρα. Δούτσε, δούτσε, μη μας κάνεις τον κάργα, δούτσε, δούτσε, μόνο να φαλάργα. Με τη χώρα που κουμπάρει οι τσολιάδες κι οι φαντάρι, εκποδί θα κάνουν απ' τον πάρι. Φίλες και φίλοι, ακούτε το μουσικό ταξίδι στον χρόνο. Αυτή τη φορά ασχολούμαστε με την περίοδο όχι μιας δεκαετίας, αλλά μιας πολύ κρίσιμης πενταετίας. Της πενταετίας από το 1940 στο 1945. Και αφού δώσαμε το ιστορικό πλαίσιο της περίοδου, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον χώρο της μουσικής. Το τέλος της δεκαετίας του 1930 και το ξεκίνημα της νέας σημαδεύονται από τα συγκλονιστικά γεγονότα της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού. Η κήρυξη του πολέμου από τη φασιστική Ιταλία και η νικηφόρα αντιμετώπιση της από τον ελληνικό στρατό στην Αλβανία απέδειξε το φρόνημα και τις αστήρευτες δυνάμεις του λαού μας, που από την ίδρυση του νεότερου ελληνικού κράτους βρίσκονταν υπό την εποπτεία εντός εισαγωγικών αλλά και εκτός εισαγωγικών των μεγάλων συμμάχων μας της Δύσης. Από τον Οκτώβριο του 1940 μέχρι και τον Απρίλιο του 1941, σε αυτό το εξάμηνο, οι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδιού όλων των κατηγοριών κατέγραψαν τα γεγονότα αυτά μέσα σε νέα τραγούδια τους ή παραλλαγές προηγούμενων επιτυχιών που προσάρμοσαν νέου περιεχομένου στίχους με προϋπάρχουσες μελωδίες. Από το χώρο του λαϊκού τραγουδιού, οι περισσότεροι συνθέτες του ρεπέτικου παρουσίασαν τέτοια τραγούδια, μεταξύ των οποίων ο Μάρκος Βαμφακάρης, ο Σπύρος Περιστέρης, ο Παναγιώτης Τούντας, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, ο Δημήτρης Περδικόπουλος, ο Δημήτρης Γκόκος, η Παγιαντέρας, ο Στέλιος Χρυσίνης, ο Στέλιος Κερομίτης και πάρα πολλοί άλλοι. Από αυτά λοιπόν τα ρεμπέτικα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Μάρκου Βαμφακάρη. Το τραγούδι λέγεται «Γεια σας φανταράκια μας» και είναι ένα καθαρό εμπορεμπέτικο με σαφή αναφορά στα συμβαίνοντα εκεί στις αρχές του 1940. Thank you.
τον έχει στα δισκάλια. Το τούτσε το ξεφτέλησε, τον έχει κάνει χάλια. Του έχει κόψει τα τέρα, του έκανε παράλια. Εκτός όμως από τα ρεμπέτικα τραγούδια και τους συνθέτες της ρεμπέτικης μουσικής που αντέδρασαν σαν όσα συνέβαιναν στην Ελλάδα που βρίσκονταν σε πόλεμο πλέον με την φασιστική Ιταλία, μεγαλύτερη ακόμα απήχηση και αποδοχή στο ελληνικό λαό είχαν τα τραγούδια και οι πολεμικές παροδίες των συνθετών του ελαφριού τραγουδιού, όπως ο Μιχάλης Σογιούλ, ο Θεόφραστος Σακελαρίδης, ο Μινάς Πορτοκάλης, ο Γιώργος Μυρογιάννης, ο Νίκος Πλατέος και πάρα πολλοί άλλοι. Μεταξύ των οποίων να μην ξεχάσω τον Λεό Ραπίτη, που έγραψε ένα πολύ μεγάλο μέρος των τραγουδιών των αγαπημένων της Βέμπο της περίοδου εκείνης. Οι συνθέσεις αυτών των δημιουργών αλλά και πολλών άλλων του ίδιου είδους πέρασαν μέσα από μία σειρά επιθεωρήσεων που τα κείμενά τους και τους στίχους έγραψαν οι διασημότεροι και λαμπρότεροι συγγραφείς της περίοδου της δεκαετίας του 30. Σημειώνουμε βεβαίως πρώτο και καλύτερο τον Γιώργο Οικονομίδη και τον Εμίλιο Σαββίδη, αλλά και τους Κώστα Κοφινιώτη, τους Γιαννακόπουλο Σακελάριο, τον Ευαγγελίδη, τον Μίμη Τραϊφόρο και τον Σπυρόπουλο Παπαδούκα, που ήταν μεταξύ αυτών που πραγματικά μεγαλούργησαν την περίοδο εκείνη, βοηθώντας τον ελληνικό λαό μέσα από το θέατρο, μέσα από το τραγούδι, μέσα από την επιθεώρηση, να μπορέσει να διαπραγματευτεί τη νέα πραγματικότητα, τη ζωφερή πραγματικότητα ενός πολέμου. Τα νικηφόρα νέα από το αλβανικό μέτωπο έδωσαν τροφή για το ανέβασμα πολλών επιθεωρήσεων, όπου κάθε βράδυ ξέσπαγε ο αθηναϊκός λαός. Πρώτη, η παλέμαχος Μαρή Κακότοπούλη επανέφερε τα Παναθήναια που είχαν σταματήσει τη δεκαετία του 20, ονομάζοντάς τα πολεμικά Παναθήναια του 1940. Στο θέατρο Αλίκη ανεβαίνει τον Μπράβο Κολονέλο, τον Δημήτρη Ευαγγελίδη και Αλέκο Σακελάριου με μουσική του Θεόφραστου Σακελαρίδη. Στο θέατρο Κεντρικών ανεβαίνουν οι πολεμικές καντρίγες του Γιαλαμάκη Οικονομίδη σε μουσική του Γρηγόρη Κωνσταντινίδη. Στο θέατρο Αλάμπρα ανεβαίνουν το Τσαρούχι και το Φούσκονστον του Παναγιώτη Παπαδούκα και του Βασίλη Σπυρόπουλου σε μουσική του Ιωσήφ Ριτσιάδη. Ο Απόστολος Μαγκανάρης και ο Κώστας Μπέζος ανεβάζουν το Κορόιδο Μουσολίνι σε μουσική του Μίμη Κατριβάνου. Τέλος, η Σπύρος Χαρίτος και Μάριος Λεοντάρης ανεβάζουν την επιθεώρηση «Μπέλα Γκρέτσια» σε μουσική του Θεόδρου Παπαδόπουλου. Από την επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο» θα ακούσουμε μία εξαιρετική μίξη τραγουδιών που θα μας δώσει έτσι και λίγο το κλίμα του πώς διαμορφώνονταν οι επιθεωρήσεις στην εποχή εκείνη. Όπως σας είπα, η επιθεώρηση «Μπράβο Κολονέλο» ήταν σε μουσική του Θεόφραστου Σακελαρίδη με στίχους του Μίμη Τραϊφόρου. Συμμετέχουν στα τραγούδια που θα ακούσουμε οι αδερφές Καλουτά, η Πέττη Μοσχονά, η Νάνα Σιαδά και πάρα πολλοί άλλοι γνωστοί ηθοποιοί. Απολαύστε το και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μπράβο Κολονέλο, που μας έκανες εχθρό μας το φρατέρο. Μπράβο Κολονέλο, και να μας επιβλήνεις. Με τις βόμβες προσπαθείς, μα έχεις κάνει την πατρίδα σου κουρέλο. Μπράβο Κολονέλο, θα εδώ στο πρόσωπό σου ένα βέλο. Το καλό σου θέλω, κι αν μην κάθεσαι αργός, μα να φύγεις αλλαγός. Μπράβο, 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 μπράβο Κολονέλο. Της Νεάπολης αν βγαίνουν και σοκαλιά βλέπουν αεροπλανάκια κι απ' το φόβο τους λερώνουν παντζάκια και φωνάζουν την άκα. Την κομμάτια
Κορδωμένος Μουσολίνι μας σε ρίχνεις ξαφνικά. Μα ρε ζήλι έχεις γίνει και πάθες χιλιά κακά. Κι αν τυχόν και δεν τραβήξεις για τη Ρώμη σου γοργά, θα τα χάσεις όλος μυόλου τα καλάθια και τα αυγά. Κι αν τυχόν και δεν τραβήξεις για τη Ρώμη σου γοργά, σαν όνειρο το βλέπω, μανάκοντο ζυγόνι, που όλα αυτά τα μένει ας μίσουνε μαζί. Για ξύπρα παραφέσα κι εσύ ολοκοτρώνει, καινούργια 21 σαν αζί. Τη στολή του και τη σκούφια τη δαλή του μ' όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι την Ελλάδα πάει να πάρει βρε το φουκαρά. Ω, μα η Ελλάδα η ζηλεμένη χώρα ζηλευτεί, ως φορδούτσε περιμένει και του λέει σταυτή. Αχτσιάνο, πατρέλα Κοτσιάνο, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάρω. Αχτσιάνο, πατρέλα Κοτσιάνο, με τους τσολιάδες ποιος μου είπε να τα βάρω. Και αφού ακούσαμε τον Μπράβο Κολονέλο, να πούμε βεβαίως και να σημειώσουμε αυτό που σίγουρα γνωρίζετε. Είναι περιττό άλλωστε να αναφερθεί ότι από το πλήθος των ηθοποιών και τραγουδιστών που έλαβαν μέρος σε αυτό το μεγάλο καλλιτεχνικό πανηγύρι, αναδείχθηκε και κυριάρχησε μια σπουδαία φωνή. Η φωνή του αγώνα. Η φωνή της απελευθέρωσης. Η φωνή της ελπίδας. Μιλάμε βέβαια για τη Σοφία Βέμπο, η οποία δίκαια χαρακτηρίστηκε σαν η τραγουδίστρια της νίκης. Η κατάρρευση του μετόπου ύστερα από την επίθεση των Γερμανών ναζιστών και η κατάληψη της Αθήνας τον Απρίλιο του 1941 οδήγησαν στη μεγάλη νύχτα της κατοχής. Μέσα σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εξόντωσης του ελληνικού λαού, η χώρα οδηγήθηκε σε μια πρωτοφανή κατάσταση. Ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο. Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες οδηγήθηκαν στο θάνατο από την πείνα, αφού οι δυνάμεις κατοχής καταλύστεψαν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, την αγροτική παραγωγή, ακόμα και τα αποθέματα χρυσού της Τράπεζας της Ελλάδας. Η ίδρυση των αντιστασιακών οργανώσεων και ιδιαίτερα της μεγαλύτερης, που ήταν το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, ΕΑΜ, με τον Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, ΕΛΑΣ, δημιούργησαν προϋποθέσεις ανάτασης και ελπίδας για μια Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη και δημοκρατική. Η ελληνική δισκογραφία σταμάτησε με την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα και το κλείσιμο του εργοστασίου της Κολούμπια από τις δυνάμεις κατοχής. Πριν να μιλήσουμε όμως για το τι ακριβώς συνέβη μετά το σταμάτημα, το άγριο αυτό σταμάτημα της μουσικής παραγωγής στην Ελλάδα, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι της Σοφίας Βέμπο. Δεν είναι από αυτά που ακούμε συχνά, τα γνωστά πατριωτικά της τραγούδια της περίοδου. Είναι ένα τραγούδι που μεταφέρει την πικρία των Ελλήνων για την εγκατάλειψη που ένιωσαν από τους συμμάχους τους κατά την περίοδο εκείνη. Το τραγούδι λέγεται «Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου» και είναι ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Σοφία Βέμπο σε στίχους και μουσική του Τραϊφόρου και του Σογιούλ.
Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ απ' τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τις χάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς τα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας θα πούμε. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός. Να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη σαν πολεμούσα με μονάχη, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και με στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεμπεσίνα, ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα εχύσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο Ελλάδα μου κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο Ελλάδα μου να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός. Να ζήσεις και θα ζήσεις. Όπως λέγαμε νωρίτερα, οι σπουδαιότεροι δημιουργοί και ερμηνευτές της μεγάλης μικρασιατικής σχολής που μεγαλούργησαν στα χρόνια του Μεσοπολέμου χάθηκαν από την πείνα, τις αρρώστιες και τις εκτελέσεις τα σκληρά αυτά χρόνια. Ανάμεσα σε αυτούς που χάθηκαν περιλαμβάνονται ο Παναγιώτης Τούντας, μουσική του οποίου ακούσαμε νωρίτερα, ο Κώστας Καρβέλης, ο Βαγγέλης Παπάζογλου, ο Ανέστης Δελιάς, ο Γιωβάν Τσαούς, ο Γιώργος Κάβουρας, ο Αντώνης Διαμαντίδης Ινταλκάς που είχαμε ακούσει μουσική του την προηγούμενη φορά, ο Νίκος Χατζιαποστόλου, ο Κλέον Τριανταφύλου ή αλλιώς Ατίκ που βρήκε έναν πολύ άσχημο θάνατο, αυτοκτονώντας ο ίδιος αφού το προηγούμενο βράδυ είχε δαρθεί μέχρι σε εξευτελισμού από έναν Γερμανό στρατιώτη, ο Στάθης Μάστορας και πάρα πολλοί άλλοι, τα ίχνη των οποίων δεν βρέθηκαν ακόμα. Από το χώρο των συνθετών του λαϊκού τραγουδιού, οι περισσότεροι φτιάχνουν τραγούδια στα χρόνια της κατοχής, μερικά των οποίων με θεματολογία σχετική με τα σκληρά γεγονότα και τις ταλαιπωρίες που υφίστατο λαός. Εκτός ελαχίστων, τα περισσότερα δεν θα κυκλοφορήσουν στη μεταπολεμική δισκογραφία λόγω του διχαστικού εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε.
Ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Δημήτρης Κόγκος, η Μπαγιαντέρας, ο Μιχάλης Γενίτσαρης, ο Σπύριος Καλφόπουλος, ο Απόστολος Καδάρας, ο Μπάμπης Μπακάλης, ο Στράτος Πουγιουμτζής και άλλοι έγραψαν τραγούδια με περιεχόμενο εμπνευσμένο από τα γεγονότα της κατοχής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μπορεί τα ρεμπέτικα να περιθωριοποιήθηκαν εξαιτίας της λογοκρισίας που ακολούθησε μετά τον εμφύλιο, όμως τα τραγούδια που επικράτησαν και τραγουδήθηκαν στα χρόνια της κατοχής ήταν αυτά που γράφτηκαν για να εξυμνήσουν τα κατορθώματα των αντιστασιακών οργανώσεων και ιδιότερα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων. Άλλα από αυτά ήταν σύγχρονες δημιουργίες Ελλήνων συνθετών και ποιητών ή στιχουργών και άλλα παραλλαγές διεθνών αντιστασιακών και επαναστατικών τραγουδιών που προσαρμόζονταν με αναλόγου περιεχομένου στίχους. Μια άλλη παρόμοια κατηγορία ήταν η προσαρμογή διάσημων δημοτικών τραγουδιών στις θεματολογικές απαιτήσεις των αντιστασιακών και αντιφασιστικών αγώνων. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει λίγο και τα δύο. Δηλαδή από τη μία μεριά συνδυάζει τον πανηγυρισμό για τα αδραγαθήματα των Ελλήνων στρατιωτών και από την άλλη έχει έντονο το δημοτικό χαρακτήρα. Είναι ένα τραγούδι που τραγουδάει η εξαιρετική Γεωργία Μητάκη και λέγεται «Το Μόραβα, το Πρόγκαβιτς». Τα ονόματα αυτά αναφέρονται βεβαίως σε παιδεία μαχών στην Αλβανία κατά την περίοδο της κατάληψης της κλεισούρας και θα ακούσετε ένα εξαιρετικό δημοτικό τραγούδι που θα μας οδηγήσει και στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής.
Ακούσατε την εκπομπή «Μουσικό ταξίδι στο χρόνο» με τη Σίλβια Παπαποστόλου.